Αντρίτσα να. Ο Πλάτανος, ο μεγάλος του χωριού τους. Η Αγία Μαρίνα λοιπόν στην Αντρίτσενα. Ναι. Απόγευμα της Παρασκευής, μετά την εκκλησία, τον εκκλησιασμό, συναντήσαμε τον ιερέα εδώ της εκκλησίας. Είναι μια από τις πιο παλιές εκκλησίες η Αγία Μαρίνα, όπως ο ίδιος ο ιερέας μας λέει. Ναι. Λοιπόν, πατέρα, ναι, σας ακούμε. Από πότε είναι η εκκλησία αυτή? Πρώτο 1900, ακριβώς δεν ξέρουμε όμως ημερομηνία. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία γραφτεμένα τίποτα εδώ. Μάλιστα. Τώρα τελευταία έχει καταργηθεί σαν ενορία, Αγία Μαρίνα, και λέγεται η ενορία Άγιος Γεώργιος Επανχώριο. Ναι. Γιατί όταν καταργείται μια ενορία, για ποιο λόγο μπορεί να ιδρυθεί πάλι με το ίδιο όνομα? Ακριβώς, ναι. Αλλά για ποιο λόγο όμως? Για το λόγο ότι είχε λίγα έσοδα και υπήρχε και έλλειψη ιερέων, να γίνει μια σύμπτυξη μεταξύ με την άλλη ενορία που είναι το Άγιον Εικόνας. Έγινε. Αλλά επειδή έγιναν πάλι διαμαρτυρίες μετά, ο Σεβασμιότατος έκανε άλλες ενέργειες και ξανά την πανίδρυσε. Τώρα, σαν συνταξιούχος, την εξυπηρετώ εγώ. Λειτουργείται, ναι, κάθε Κυριακή. Ναι. Όταν έχουμε ψάλτη, δεν έχουμε και ψάλτη τώρα. Ψάλτη δεν έχετε. Δεν έχουμε ψάλτη. Δεν έχετε ψάλτη, ε. Και λίγο κόσμο ή το χειμώνα ειδικό. Το καλοκαίρι έχουμε τι να το κάνουμε εδώ. Να σου πει ο Παππούλης όμως, όταν ήταν ο πρωτοχειροτονήθηκε. Ποιο ήταν ο ψάλτης εκεί? Ποιο ήταν ο ψάλτης? Ο Παγιώργης. Βλεπέντης. Ο πεθερός μου ήταν. Να, αυτό. Εδώ, πού ακριβώς? Το δεξιό ψαλτήρι και αριστερά ήταν ο Φώτης ο Κακομοίρης. Και πρώτο γεννηθώ εγώ και ακόμα να ψάλω. Το θυμάσαι. Εγώ είμαι από το 55 σαν δείξε. Βέβαια. Το 58 χέρι γεννήθηκα. Βέβαια. Μας ορμήνευε και μας άφηνε να ψέλαμε, ας το κάναμε λάθος για να μάθουμε. Για να μάθουμε. Εν αντιθέσει για τον κόκο και το φέτο βαρέως. Του συμβούλου. Να μην πω τη λέξη καρικάντζαρο, βλασάς εκεί πέρα. Δεν μας άφηνε να πάμε ούτε ο σκύρι. Που δεν ήξερε να ψάλει. Και δεν ήξερε. Δεν ήξερα ψάλι. Πολύ ωραίος ο... Ναι, ναι. Όλους τους συμβούλευε και ήταν... Ναι. Ναι. Πράγματι είναι η πιο παλιά εκκλησία. Ναι. Και το τέμπλο... Το τέμπλο... Γενικόλας υπάρχει. Του 1886. Το τέμπλο αυτό? Όχι, όχι, όχι. Ναι. Έχει μια πλάκα εκεί που είσαι... Αλλά το τέμπλο αυτό είναι ξύλινο. Είναι σκαλισμένο. Είναι ωραίο. Το θυμάμαι. Με αγιογραφίες. Τι κόσμο που είχε τότε. Πώς ερήμασε έτσι. Αφήστε. Ποιος περίμενε που από λίγο θα καταλήξει. Κανένα. Από Χριστού άρχισατε λοιπόν και βρισκόμαστε στο ιερό της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Τράπεζα. Και είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Αντρίτσενα του Θεοξένια. Είναι από τα παλιά, αλλά σύγχρονα πλέον ξενία του ΕΟΚΙ. Είναι με την ιδιωτική πρωτοβουλία και πράγματι αξίζει ο κόπος. Είναι περίφημο και στην αρχή της πόλης της Αντρίτσενας. Και ο φιλικός Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος κατήγεται από την Αντρίτσενα. Δεσπόζει το αγαμά του στην πόλη.
και το ειρηνοδικείο της Αντρίτσανας, εδώ όπου λύνονται μικρές διαφορές των κατοίκων. Σε ένα πέτρινο, ωραίο κτίριο. Και από μια άλλη οπτική γωνία βλέπουμε το ειρηνοδικείο. Βαδίζουμε τώρα προς την αγορά, την κεντρική αγορά της Αντρίτσανας. Οι καφετέριες. Αλλά ακόμα είναι νωρίς για να υπάρχει κόσμος, για να υπάρχει ζωή. Και η τρανή βρίζει, όπως τη λένε. Εδώ όπου οι Αντρίτσανοι αλλά και οι ξένοι προμηθεύονται το νερό. Γάργαρο νερό που βγαίνει μέσα από το βουνό. Παλαιότερα δέσποζε εδώ ένας μεγάλος πλάτανος. Ήταν γέρος και ξαφνικά έπεσε. Τώρα στην περιοχή στείνεται ένας άλλος πλάτανος, μικρότερος. Αυτή είναι η αγορά της Αντρίτσανας. Εδώ, αριστερά μας, το Δημαρχείο. Και το παραδοσιακό κουρίο. Είναι το παραδοσιακό κουρίο εδώ. Πολύ ωραία. Πόσα χρόνια είστε στην Αντρίτσανα? 50. Πόσα? 50. 50 χρόνια. 50 χρόνια. Μάλιστα. Και η διαφορά της από τότε μέχρι σήμερα? Σε δουλειά. Σε δουλειά, σε κόσμο. Που ήταν 2000, 150. Από δουλειά? Μόλι μήνυμα. Από δουλειά? 300. Πόσοι είναι 300? Όχι, μόνο εδώ. 150. Με τους Αλβανούς. Με τους Αλβανούς. Υπάρχουν Αλβανοί. Μάλιστα. Από δουλειά? Εντάξει, μόνο από δουλειά. Έχει δουλειά δηλαδή. Όταν είμαστε πέντε. Κουρεύεται ο κόσμος παραδοσιακά ή τώρα τρέχουν στα κομμωτήρια και τέτοια πράγματα? Όχι, πρέπει να σου πάρει τη μάνα. Καλή σας μέρα. Δηλαδή τι θέλουν? Να κουρεύονται αλλά φανσό. Μοντέρνα, μοντέρνα. Α, μοντέρνα. Δηλαδή? Που το βλέπεις εδώ που κουρεύουν τα γύρια. Έτσι, κουρεύουν κάτι τέτοια πράγματα. Πάντως, Σάββατο σήμερα δεν βλέπω να έχετε δουλειά. Σήμερα δεν έχετε. Σήμερα έχουμε και το πανηγυράτσι. Σήμερα ψωμωτήρι μόνο. Το μοντίνι μόνο. Χτες είχαμε μπαζάρι. Μάλιστα. Γεια σας. Μέχρι υπολογίζουμε. Γεια σας, γεια σας. Και μια καφετέρια για τους νέους. Και το παραδοσιακό καφενείο. Ο Επικούριος Απόλλων. Ο Ηρακλής. 60 χρόνια ο πατέρας του, 60 χρόνια αυτός. Ένα καφενείο 120 χρόνων. Και δίπλα λοιπόν το αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα της Αντρίτσανας. Στο καφενείο, στο παραδοσιακό αυτό καφενείο, ο Ηρακλής, ο ιδιοκτήτης, 60 χρόνια πριν ο πατέρας του. 60 χρόνια τώρα ο ίδιος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Πώς ψήνουμε τον καφέ, ας πούμε? Το ψήνουμε, τώρα το ψάνουμε με το... Τι χώμα? Α. Τώρα το ψάνουμε με το πετρογκάζ. Με το πετρογκάζ, μάλιστα. Τώρα. Υπάρχει δουλειά αυτή την εποχή εδώ, Ηρακλή? Δεν έχουμε δουλειά τώρα, είμαστε λίγοι. Λίγοι, ε. Βέβαια, δεν έχουμε δουλειά. Μας ακατακώσαμε οι Αθηναίοι. Αντιβητάνε οι Αθηναίοι. Έλα, Γιάννη. Δώσ' του τάκι πολλά. Που δεν φτιάξανε τίποτα και πολιτική εδώ, τίποτα φτιάξανε. Είπαμε να φτιάξουμε και τις φυλακές. Μας γράψανε τα καραμπαλίκια, τόσο τα λέμε.
Μην τη φυλακείς. Γιατί του χρόνου, αν λες κάτι που πάει στην αδίτα, δεν θα πεις κάτι. Γιατί θα το κλείσετε. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, τι να κάνω το καφενεδάκι. Να μην βγάλω με το κάμω. Τι να δει. Ναι, αλλά έχει 120 χρόνια αυτό το καφενεδάκι. Έχει 120 χρόνια, πήρα το πάρει. Λοιπόν, θα λύσω, εγώ θα πω κουραγκοζόητος. Δεν πάω κουραγκοζόητος. Μακάρα να πηγαίνουμε. Πάντως είναι πολύ ωραίος ο καφές, όπως το φτιάχνετε εδώ. Από πολλά καφενεία δεν καταλαβαίνω το. Πόσοι κάτοικοι είναι τώρα, πόσοι κάτοικοι είναι. Τώρα είμαστε λίγοι, είμαστε κάνα τέτοια. Και το καλοκαίρι έρχεται ο κόσμος. Οι Αθηναίοι Ανδριτσάνοι, όπως τους είπα. Το καλοκαίρι μαζί έχουν 5.000. Τα προβλήματα ποια είναι. Ποια προβλήματα. Εδώ στην πόλη. Στην πόλη. Είτε δρόμους έχουμε, είτε τίποτα. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος άσχε είναι για να πηγαίνει να πίνει καφέ στην καφετέρια. Με παράπονο το λέτε, κύριε Ηράκλη. Γιατί. Για να δούμε πως φτιάχνει τον καφέ εδώ. Αλλά δεν το φτιάχνει ο Ηράκλης. Να το φτιάξει ο Ηράκλης λοιπόν. Λοιπόν, τι είναι, μέτριος, ελαφρύς, τι είναι. Αυτή είναι μέτρη, μέτρη. Λίγη ζάχαρη και πολύ καφέ. Παραπάνω καφέ, πολύ καφέ. Τι δεν έχει γίνει, κύριε Ηρακλή, εδώ στην Ανδρίτσανα όλα αυτά τα χρόνια, τα σύγχρονα χρόνια. Εδώ μέσα γιατί δεν έχουμε να περάσουμε τον δρόμο πέρα. Δεν πιάνει δύναμη. Θα το φτιάξει, δεν θα το φτιάξει την τελευταία χρονιά. Πρέπει να πάρει ψήφους. Δηλαδή πότε, το 2006. Το 2006, πότε κάνει μια έννοια. Πότε κάνει μια έννοια, να φτιάξει δρόμο. Θα φτιάξει γρήγορα. Και να το γράφουμε, δεν μπορεί. Είπαμε να μας βοηθήσει για τις φυλακές. Δεν βοηθάει. Ενώ είχε δώσει λίγο υπόσχεση να τα βοηθήσει. Μπορεί όμως. Πώς δεν μπορεί, ο υπουργός ζητάει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και την άλλη μέρα δεν πήγανε μπροστά. Το καφενεδάκι λοιπόν μέσα στην Ατρίτσενα, το παραδοσιακό. Και σε πλατεία κεντρική της Ανδρίτσανας, ο Θανάσης Κανελόπουλος, ένα τέκνο αυτής της πόλης. Νεβαίνοντας για τον Άγιο Θεράποντα, αρκετά σκαλιά, αλλά αξίζει να πάει κανείς για να δει την Ανδρίτσανα από πολύ ψηλά. Και ο δρόμος, η άνοδος, τα σκελιά για τον Άγιο Θεράποντα. Το δάσος, συνεχίζοντας τη διαδρομή μας για τον Άγιο Θεράποντα. Να με μέσα από το καταπράς δάσος που υπάρχει στην Ανδρίτσανα. Ο κόσμος εργάζεται στο τραχτέρ, παντού κάνοντας αγροτικές δουλειές. Αρκετή διαδρομή για να πάμε, ανεβαίνοντας βέβαια προς τον Άγιο Θεράποντα. Επαναλαμβάνω πως είναι το κάτι άλλο. Άλλωστε, μια μέρα σαν κι αυτή, Ιούνιος, και ενώ υπάρχει δροσιά, διότι δεν έχει πολύ ήλιο, αξίζει κανείς να ανέβει σε ένα ύψωμα
όπως αυτό εδώ της Ανδρίτσανας, που οδηγεί στον Άγιο Θεράποντα τον Καλτερίμι αυτό. Πάθος φέρεται ο Άγιος Θεράπων. Πλησιάζουμε. Λαχανιασμένοι, αλλά καταφέραμε. Ανεβήκαμε το ύψωμα και φτάσαμε στον Άγιο Θεράποντα. Σε αυτό το ιστορικό εξοκλήσι. Την πόρτα. Και μπαίνουμε στον εσωτερικό χώρο του ναού. Είναι πολύ όμορφος. Πέτρινη η χτίση του ναού και μια πινακίδα που λέει ότι ανακαινίστη εν έτη 1954. Δαπάνες Αγγελική Πρίγκουρη. Δεν καταφέραμε όμως να μπούμε μέσα, γιατί δυστυχώς η πόρτα είναι κλειδωμένη. Δεύτερη προσπάθεια για να ανοίξουμε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Είναι κλειδωμένη, δεν πειράζει όμως. Και εδώ το καμπαναριό. Κάτω και μέσα στο πράσινο φιγουράρει πολύ όμορφη η Αντρίτσανα. Εδώ βουνό και πράσινο είναι σε ημερησία διάταξη. Είναι το κάτι άλλο. Πράγματι και κάτω ο ιερός ναός, ο ιστορικός ιερός ναός του Αγίου Νικολάου. Κυρίες και κύριοι, η Ανδρίτσανα. Ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της πατρίδας μας. Πλούσια ιστορία, γραμμένη με το αίμα των Ελλήνων, όπως πάντοτε. Προχωρώντας η κάμερα, μας δείχνει μέσα από την βλάστηση, μέσα από το δάσος και άλλα σημεία της Ανδρίτσανας. Όπως αυτό εδώ ή λίγο πιο κάτω κάποια άλλα σπίτια μέσα, χτισμένα βέβαια μέσα στα βουνά ή ανάμεσα στα βουνά. Και λίγο πιο έξω από την Ανδρίτσανα, μία βρυσούλα. Κύριε Νικολόπουλε, δεν ξέρω, αλλά κάνοντας μία βόλτα εδώ στην Ανδρίτσανα, διαπίστωσα πολλά και λάθη και παραλήψεις. Και πολλοί τα έχουν και με το σύλλογό σας, εσείς είστε πρόεδρος. Μάλιστα πολλοί μίλησαν για τις φυλακές που εσείς αντιδράσατε. Τι λέτε? Μιλάει για το τελευταίο που είπατε, ότι δράσουν τις φυλακές. Αυτό είναι ψευδέστατο. Άλλοι σύλλογοι μπορεί να αντέδρασαν. Ο σύλλογος Αδριτσάνων δεν αντέδρασε. Ή μάλλον για την ακρίβεια, για να μην διχάσει τα μέλη του, ούτε υπέρ ούτε κατά των φυλακών ψήφισε, ούτε είπε ποτέ. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Ναι, αλλά ο κόσμος εδώ λέει ότι πράγματι εσείς είπατε όχι σε αυτές τις φυλακές. Αυτό και πάλι ότι δεν είπαμε όχι για να φέρουμε αποδείξεις ότι είπαμε ένα έντυπα ή κάποια ομιλία ή οτιδήποτε να είπε κάτι εναντίον των φυλακών, από το σύλλογο των Αντιτσάνων, μιλάω και μόνο. Ναι, για το σύλλογο και εγώ το είπα αυτό, δοθέτως ότι ορισμένοι καταστηματάρχες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Νικολόπε, έχουν αυτό το παράπονο. Εμείς θα κλείσουμε τα μαγαζιά, μου είπαν πριν από λίγη ώρα. Έχουν εσφαλμένη πληροφόρηση. Δεν είναι αληθές, το επαναλαμβάνω και πάει. Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώθηκε και που βεβαίως
μιλώντας με τον κόσμο, το βλέπει κανείς. Υπάρχουν παράπονα και από τη Δημοτική Αρχή. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω ποια παράπονα. Από τη Δημοτική Αρχή, ο κόσμος παραπονείται στη Δημοτική Αρχή ή η Δημοτική Αρχή? Όχι, ο κόσμος έχει παράπονα από τη Δημοτική Αρχή και λέει ότι ο Σύλλογος και με το έντυπο που διαθέτει δεν τα γράφει. Έχω με γράψει επανειλημμένα στην ημερίδα ότι όποιος θέλει είναι ελεύθερος να στέλνει κείμενα στην ημερίδα. Όποιος έχει παράπονα μπορεί να τα στέλνει και να γράφει. Αν δεν τα δημοσιεύσει είναι υπεύθυνο. Δεν έχουμε στο αρχείο της ημερίδας κανένα παράπονο που να μας στείλει οποιοδήποτε συμπατριώτης για να μην το γράψουν. Δεν έχει. Και να μας φέρουν να αποδείξουν ότι έχουν στείλει και να το γράψουν. Δεχόμεθα κείμενα που να αρκεί να μην υβρίζουν και να είναι καλό συντεταγμένο. Και ο ρόλος του συλλόγου σας, του συλλόγου Αντισάνου, ποιος είναι αυτή τη στιγμή? Καταρχήν να συμπαρίστανται στα ηθικά και οικονομικά προβλήματα της Αντρίτσανας και των Αντριτσάνων. Με ποιο τρόπο? Καταρχήν η εφημερίδα δεν είναι λίγο όπως καλά. Ένα έντυπο παίζει τρομερό ρόλο. Είπατε οικονομικά, αλλά με ποιο τρόπο έχετε οικονομική ευρωστία? Καταρχήν μην ξεχνάμε ότι στην Αντρίτσανα τα τελευταία ιδίω χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά αξιόλογα έργα. Και ο Σύλλογος και με την εφημερίδα του, αλλά και με την προσωπική συμβολή των μελών του Συλλόγου, έχουν γίνει πολλά αξιόλογα έργα. Και αν θέλετε, ας αρχίσουμε τα τελευταία χρόνια. Πρώτος χάρη, με την προπαγάνδα που κάνει και με τις εκδηλώσεις διάφορες που κάνει και με τις ομιλίες οι οποίες γίνονται, πείθει τα μέλη να θεωρηθούν ανάλογα. Πρώτος χάρη, έχουμε την ανακαίνιση του ναού του Αγίου Θεράποντος, που δεν είναι λίγο. Δεύτερον, έχουμε την κατασκευή ενός αξιόλογου μονοπατίου του Αγίου Θεράποντο που δεν είναι λίγο και μπορεί εύκολα αυτό να πηγαίνει και να βλέπετε Βρήτων ότι έχουμε πει ότι η Αντρίτσανα χρειάζεται να έχει σωστούς επαγγελματίες. Έχει. Τα παλαιότερα χρόνια έχει. Δεν είχε. Τελευταία βλέπουμε ότι σημειώνεται σημαντική βελτίωση ως αναφορά τον επαγγελματισμό. Και από ό,τι σε τούτο υπάρχουν τρία νέες ξενοδοχείες εγκαταστάσεις. Άμα θέλετε να σας πω. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθεαυτό. Είπατε για σωστούς επαγγελματίες. Το ερώτημα μου είναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σωστοί επαγγελματίες? Είναι μερικοί, αλλά είναι και πολλοί.